Είναι υπέρ αρκετοί 4 μήνες για να προχωρήσουμε σε δημοπράτηση των αδειών των συχνοτήτων των καναλιών και του δικού σας. Να δούμε τα χρέη που έχουν τα κανάλια αυτά, γιατί εμένα για 5.000 δεν σταματούν να με ενοχλούνε, αλλά το δικό σας το κανάλι ή τον Αντένα με τα 200, τα 150, τα 130 χρέη δεν νομίζω να σας ενοχλεί καμιά τράπεζα και πρέπει να σας ενοχλήσει και εσάς. Είναι υπέρ αρκετά μισό λεπτό. Είναι υπέρ αρκετά να εφαρμόσουμε ένα μνημονιακό μέτρο που μιλάει για το φόρο στις διαφημίσεις το 20% στα κανάλια. Ένα λεπτό. Κύριε Πολάκη, πρέπει. Είναι αρκετό. Κύριε Πολάκη. Είναι αρκετό. Κύριε Πολάκη. Θα τα πούμε αλλιώς. Κύριε Πολάκη. Θα τα πούμε αλλιώς. Πρέπει να μας ακούτε και λίγο όμως. Με αυτούς τους 4 μήνες. Για ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος? Ναι, να τελειώσουμε οπότε τα μέτρα τα οποία άλλα 2-3 είναι, να τα ακούσετε. Θα λίγο τα ακούσουμε όλα, μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Ένα λεπτό λίγο. Κύριε Πολάκη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Για να ανοιχτεί. Κύριε Πολάκη, με ακούτε? Έλεγχος του χρέους που ανακοίνωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κύριε Πολάκη, με ακούτε? Σας παρακαλώ πολύ. Άμα αφήσετε να μιλήσω. Εμείς συντονίζουμε τη συζήτηση. Θα μιλήσετε όσο θέλετε. Εμείς συντονίζουμε τη συζήτηση. Θα μιλήσετε όσο θέλετε. Θα παρακαλούσα λοιπόν. Πιστεύω. Βεβαίως. Θα παρακαλούσα λοιπόν όταν σας λέμε ένα λεπτό να μας δίνετε το χρόνο να μιλάμε και να υπάρξει διάλογος. Συμφωνούμε. Παρακαλώ. Θα λέτε αυτά που θέλετε εσείς. Απλά μου κόβετε τον ιρμό της συζήτησης. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η συζήτηση. Διάλογος που υπάρχει. Είναι συζήτηση. Έτσι είναι η συζήτηση. Μου είπατε πώς θα τα πούμε αλλιώς. Και έχω να σας πω ακόμα και μερικά πράγματα αλλιώς. Ωραία. Ένα λεπτό. Επειδή είπατε ήδη ορισμένα αλλιώς. Σε αυτά τα ορισμένα αλλιώς. Δεν φτάνουν αυτά. Αυτά τα πρώτα. Έχει και άλλα σοβαρότερα. Δεν διαφωνώ. Εσείς τα είπατε πρώτα. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτά. Επειδή λοιπόν τα είπατε αλλιώς, να σας προσθέσω κάτι στο οποίο δεν είναι έτσι όπως το είπατε. Δεν είναι τόσο απλά τα θέματα που θέτετε στο τραπέζι. Δηλαδή, για να δώσουν το δάνειο στο Mega Channel, όπως υπάρχει και η ανακοίνωση του καναλιού, πήραν ακόμα και τον τίτλο του καναλιού ως ενέχειρο. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολα και τόσο απλά όπως τα λέτε. Εντάξει, και ένα κουτάκι τώρα. 25 χρόνια εκπέμπεται χωρίς άδειες. Πώς το λέει αυτό? Λοιπόν, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Υπάρχουν δύο, ναι, υπάρχουν. Είναι εύκολα να τα λέμε από το μπαλκόνι, κύριε Πολάκη. Έχει πληρώσει κανείς την Ελλάδα, κύριε Πολάκη. Είναι εύκολα να τα λέτε αυτά τα πράγματα από το μπαλκόνι. Από το μπαλκόνι είναι ωραία να τα λέτε αυτά. Αλλά το να απειλείτε τις επιχειρήσεις, νομίζω ότι για έναν βουλευτή. Θα πρέπει να το σκέφτεται. Εσείς απειλείτε 4 χρόνια κάθε βράδυ την ελληνική κοινωνία. Λέτε εσείς. Και επειδή σας λέμε λέτε το τι θα γίνει τώρα, απειλούμε τις επιχειρήσεις. Λέτε εσείς, κύριε Πολάκη. Εμείς απειλούμε τις επιχειρήσεις. Λέτε εσείς και γι' αυτό σας φιλοξενούμε. Γι' αυτό σας φιλοξενούμε. Εγώ δεν απειλώ καμία επιχείρηση. Δεν είστε κάπου αλλού. Εσείς απειλείτε. Όχι, αλλά το να βγαίνετε για να σπεκουλάρετε από το παρελθόν είναι ένα πράγμα. Με τη βοήθεια και του συνομιλητή μου απειλείτε. Ένα λεπτό, κύριε Πολάκη. Όταν λέμε μια άποψη, εσείς θεωρείτε ότι απειλούμε? Δεν απειλώ τίποτα. Ένα λεπτό, κύριε Πολάκη. Όταν λέω εγώ την άποψή μου, θεωρείτε ότι σας απειλώ?